κιόλας εσύ. Χαλάρωσε, εντάξει. Καλό είναι αυτό το όνομα, δεν κακό. Λοιπόν, την Κυριακή βάπτισαν ο κύριος Οικονόμου, κυρία Λεφαζάνη, την κορούλα του. Βεβαίως. Στη Λεκάλη, στο νερό της Αγίας Τριάδος, Αλεξάνδρα, Νονά η Σταματίνα Τσιμτσιλή, πολλοί κόσμοι εκεί, ήταν και η κυρία Σκορδάκη. Πέρα, να δούμε τι έγινε. Ήταν και η Χριστίνα Γεωργίου που το κάλυψε το ρεπορτάζ. Βεβαίως. Ο κύριος Τσιμτσιλής ήταν, μόνο η κυρία Σκορδάκη ήταν. Ήτανε δεν μπορέσει την Κυριακά. Ήτανε. Ας αποσκεφτούμε. Απλώς εγώ. Χαμπάρι δεν πήραμε. Έκανε το μυστήριο εσύ, μήπως. Όχι, είμαι πολύ διακριτικός. Περνάω και δεν περνάω πέρα. Είμαι άντρας. Περνάει και γίνεται χαμπάρι. Συγγνώμη, ήρθες μετά από δύο ώρες, αυτό δεν το λες. Συγγνώμη, πήγε, συγγνώμη, στο γλέντι πήγε ο Λιάγκας. Α, πήγε στο γλέντι, στο φαγητό πήγα. Στο φαγητό. Οκ, εντάξει. Να το ζήσει. Ήταν, και πώς γίνεται. Νομίζω ότι όσες φορές έχω δει αυτό το κορίτσι, την Αλεξάνδρα, τον Ινή, ήταν η πιο όμορφη μέρα της. Έκλαψε. Ήταν μια... Έκλαψε πάρα πολύ. Α, ναι. Πάρα πολύ. Αλλά ήταν κουκλίτσα. Ωραία. It's crystal clear. Να σας ζήσει. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Πώς νιώθουμε, αγχωμένοι προς το παρόν, περιμένουμε να απολαύσουμε το μυστήριο. Η μικρή πώς είναι από το πρωί? Είναι πολύ ήρεμη, πολύ χαρούμενη. Ελπίζω να είναι έτσι και στην πορεία και στη συνέχεια. Της αρέσει το νερό? Ο παπάς στο σπίτι, ναι. Στην Κολυμπήθρα θα δούμε. Σταματίνα, πιστεύω ότι είναι η καταλληλότερη νονά που θα μπορούσαμε να είχαμε διαλέξει. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί από την πρώτη στιγμή έτσι που εκδήλωσε την επιθυμία να έρθει στον κόσμο, ήμασταν εκεί. Που ήμασταν για φαγητό με τα παιδιά και έσπασαν τα νερά της Όλγας. Υπάρχει άγχος έτσι για τη σημερινή ημέρα? Παιδιά, λίγο με τον καιρό υπάρχει έτσι ένα άγχος και μια στεναχωριά. Ήμασταν όλη μέρα και κοιτούσαμε τον ουρανό. Έλεγα στο Θέμη, Θέμη, δύο σύννεφα πάνω από το σπίτι. Μου έλεγε, μην ανησυχείς. Τρία σύννεφα, τελικά τώρα άρχισε να ψυχαλίζει. Είναι μεγάλη χαρά και με τον καιρό είχαμε μεγάλο άγχος, είναι η αλήθεια. Αντικατοπτρίζει και τις δυσκολίες των ημερών. Προφανώς όλα συνδυάζονται. Καλό είναι στις ευτυχισμένες στιγμές να χαιρόμαστε και να είμαστε κοντά στους αγαπημένους μας φίλους. Και συντόμα ένα δικό σας. Αμήν. Εν τω μεταξύ, εγώ δεν είχε τύχει να έρθω στην εκκλησία και έτσι όπως καθόμουν εκεί, στη θέση που μου υπέδειξε ο πατήρ Γεώργιος, βλέπω τον Άγιο Θρέμ αριστερά που είναι ο προστάτης μου. Μετά ο πατήρ Γεώργιος ήξερε τον πατέρα του άντρα μου, δηλαδή είναι τόσο τα καρμικά. Συγκινήθηκα πάρα πολύ, δάκρυσα λίγο να σας πω την αλήθεια, γιατί την έβλεπα να έχει τόσους λυγμούς και έλεγα ότι το κοριτσάκι μου ταλαιπωρείται, αυτό με στεναχωρούσε. Η Όλγα Πάτερ πιστεύει πολύ στο Θεό και την πρώτη φορά που σας γνώρισε μου είπε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ο κατάλληλος για να βαφτίσει την κορούλα μου. Να μας δεις, ευχαριστούμε για όλα, Πάτερ. Μια κουκλίτσα είναι. Αυτή η ώρα. Να τη χαίρονται και να είναι τυχεροί. Θέλω να επισημάνω ότι ο Θέμης ο Φώσης δεν κάνει ευκαιρία. Είναι άιτο. Περάσει γραμμή. Περνάει το μήνυμά του. Την ανάγκη για ευρωπαϊκό προσανατολισμό τη χώρα. Σε κάθε ευκαιρία. Δηλαδή, φτύσια είναι, κάπω είναι εδώ. Μπράβο του. Μπράβο. Γιατί είναι προβληματισμένο. Γιατί είναι παιδιά, είναι άνθρωπο που λέει τι θε. Δεν κακό. Και αξιοποιεί, παιδιά, λένε κάποιοι ότι όταν σου δίνεται ευκαιρία να βγει το βήμα, πρέπει να το αξιοποιήσει. Τα λέει όμω ωραία, κυριλέ. Μην κοιτάζει στα μάτια που είσαι καθόλου. Έπαιρνε τι μα σχολιάσει και την κοινοβίζει. Δεν ξέρω τι κατάλαβε. Δεν ξέρω τι κατάλαβε καθόλου. Δεν πάτε πουθενά, δεν βγαίνετε τίποτα. Μια γνωριμία, ένα τραπέζι δεν σα κερνάνε. Ένα παιδί δεν σα κερνάνε. Εμεί γέλαμε και πριν το Μέγκα πάντω, να ξέρει. Γέλαμε και πριν το Μέγκα. Για να ολοκληρώσουμε πάντω το θέμα, ήταν μια πολύ ωραία βραδιά. Αν και έκλαψε την κρούλα μετά στη δεξιά ήταν πολύ ήρεμη και η πιο συγκινητική στιγμή πέραν του μυστηρίου ήταν όταν και οι τρεις τους, και οι τέσσερις, συγγνώμη, γιατί ο Οικονόμου με τη Λαφαζάνη, ο Οικονόμου είχε αγκαλιά την μικρή Αλεξάνδρα και μαζί η Αριάννα μια αγκαλιά με την Όλγα χόρεψαν για να ξεκινήσει το γλέντι στη δεξίωση. Και ήταν πολύ πολύ συγκινητική στιγμή. Να πούμε ότι η Αριάννη είναι η κόρη που έχει αποκτήσει ο Οικονόμου με την Άννα Ντρούζα, την πρώτη του γυναίκα. Και έχουν πολύ καλές σχέσεις με την Άννα. Είναι μια αγαπημένη οικογένεια. Και είναι καταπληκτικό κορίτσι. Με τρόπους, ευγενέστατη. Δηλαδή λες και θα μπορούσε να ήταν η πριγκίπισσα. Θα μπορούσε να ήταν η Μίτλετον. Έχει τέτοιους τρόπους. Καλά, η Μίτλετον δεν ήταν πριγκίπισσα πριν. Ναι, αλλά του έχει μάθει. Να τονίσουμε μια και παίρνουμε το αυτό και τα λοιπά. Ότι είμαστε εναντίον τη βασιλεία και τα λοιπά. Όμως... Με την ευκαιρία που μου δίνει. Λέτε. Εγώ στα παραμύθια στο γιο μου θα λέμε μια φορά και ένα καιρό ήταν ένας πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Φάγατε. Ωραία. Πολύ ωραία. Πολύ καλό. Παιδιά, συγγνώμη, να πούμε καλό. Α, για μισό λεπτό να τα πούμε. Όχι, όχι. Το φαγητό ήταν καλό. Για πες σαλάτ, το γλυκό. Ήταν πολύ καλό το φαγητό. Τα γλυκά όμως ήταν συγκλονιστικά. Έλαμψε το πρόσωπο. Πού έγινε δεξίωση. Συγκλονιστικά. Συγγνώμη, πού έγινε δεξίωση. Σε ένα κτήμα και στη Διόσκαλα. Ελέας γίνοντας. Σε μια τρόγλη λέει. Εκεί ήταν και το ζεύγος Πατίτσα, Μαριέτα και Λεό λοιπόν. Μίλησε. Την 11 μηνών πανέμορφη κορούλα τους βάφτισαν την Κυριακή η Όλγα Λαφαζάνη και ο μπασκετμπολίστας Νίκος Οικονόμου στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Εκάλη. Πώς νιώθουμε, αγχωμένοι προς το παρόν, περιμένουμε να απολαύσουμε το μυστήριο. Άγχος γιατί? Λόγω καιρού. Η μικρή πώς είναι από το πρωί? Είναι πολύ ήρεμη, πολύ χαρούμενη. Λέτε να κλάψει πολύ? Πιστεύω να πάνε όλα καλά. Και να κλάψει. Εμείς έτσι δεν πιστεύουμε. Νομίζω ότι θα κλαίω κι εγώ. Έχω πάρει τις προφυλάκεις μου πάντως. Έχω κάνει αδιάβροχο μακιγιάζ, έτσι ώστε να μην έχουμε ατυχήματα. Νονά της μικρής νεοφώτης της ήταν η Σταματίνα Τσιμψιλή, που έφτασε από νωρίς στο ναό, συνοδευόμενη από το σύζυγό της Θέμη Σοφό. Και το όνομα αυτής, Μαρία Αλεξάνδρα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, γιατί από την πρώτη στιγμή έτσι που εκδήλωσε την επιθυμία να έρθει στον κόσμο, ήμασταν εκεί. Είμαστε που ήμασταν για φαγητό με τα παιδιά και έσπασαν τα νερά της Όλγας. Αν και ο καιρός ήταν βροχερός, αυτό δεν εμπόδισε πολλούς φίλους και συγγενείς να βρεθούν στο πλευρό του ζευγαριού και να μοιραστούν τη χαρά του. Ευχόμαστε να του ζήσει το κοριτσάκι τους, να είναι πάντα υγιέστατο, να έχει πολύ τύχη στη ζωή της. Σε αναμονή και του δικού σου μόρου, έτσι. Ναι. Αγοράκι, κοριτσάκι, ακόμα δεν. Δεν το έχουμε μάθει, όχι, αλλά μας είπαν ότι είναι θέμα χρόνου. Άρα τα ξέρω. Εσύ όνομα έχεις σκεφτεί για όταν γίνει η αγοράκι κοριτσάκι? Έχουμε κάτι στα υπόψη μας, αλλά κάτσε πρώτα να βεβαιωθούμε. Εύχομαι να το ζήσει, να είναι πάντα ευτυχισμένη και να τη δουν έτσι όπως επιθυμούν. Τι πόσο μωράκι στο σπίτι? Στο σπίτι, ναι, γιατί είναι λίγο αργά τώρα για την μικρή, να κάνει μπάνιο, να φάει, να κοιμηθεί. Είπαμε να μην την ταλαιπωρήσουμε σήμερα. Με ξανθιά υπέροχη ύπαρξη που στην αρχή όλοι μπέρδεψαν με τη Δούκισσα νομικού, εμφανίστηκε ο Χρήστος Χολίδης. Ποια ήταν η όμορφη σύνοδός του? Να το ζήσει το κοριτσάκι, να είναι πάντα ευτυχισμένα εξόλογα παιδιά, να είναι το ίδιο και η κόρη τους. Η Δούκισσα που είναι σήμερα? Σπίτι δεν ήταν πολύ καλά. Και να σου όχι, είναι αδερφή μου. Νιώθουμε πολύ χαρούμενες και ευτυχισμένες όπως νιώθαμε και πριν. Αυτό συζητήσαμε και μέσα στην εκκλησία. Είναι καρμικό. Χαίρομαι πάρα πολύ που με επέλεξε η Όλγα για νονά της μικρής. Εύχομαι να είμαι αντάξια και να είμαι δίπλα της μέχρι να την παντρέψω. Απλά να σας πω ότι παραλίγο να δημιουργηθεί ένα επεισόδιο με το ζαχαροπλαστείο και τα παστάκια, αφού τρέχαν τελευταία στιγμή να αλλάξουν το όνομα. Γιατί? Πώς είπαμε ότι το βαφτίσαν το παιδί? Μαρία Αλεξάνδρα. Πολύ ωραία. Ρώτα ο παπάς λοιπόν την ώρα που κρατάει το μωρό Σταματίνα, που είναι νονά. Και το όνομα αυτής και γυρίζει στα μαντέκλη, Σταματίνα. Το έχουν όλοι. Κοιτάνε τα παστάκια, έντρομοι. Σταματίνα. Σου λέει Παναγία Τρυπητή, το παστάκι επάνω γράφει Μαρία Αλεξάνδρα. Τι κάνω εγώ τώρα, στην προκειμένη. Τα τρώω όλα και φτιάχνω καινούργια. Αυτό είναι θέμα, θυμάσαι που το λέγαμε, Παύλο. Αυτό ο νονός, το όνομα που θα πει εκείνη τη στιγμή, ο παπάς πρέπει να το βαφτίσει με το όνομα που λέει ο νονός. Όχι οι γονείς, δηλαδή είναι έθιμο αυτό. Δεν έχει ακύρωση μετά. Σταμάτησε, πάει και το χειρότερο. Ο παπάς γνώριζε. Προφανώς εκείνη τη στιγμή Σταματίνα είπε ότι έκανα λάθος. Όχι, όχι. Ξερόπησε ο παπάς. Γνώριζε και τη κάνει άλλη μια φορά. Όχι, το δικό σας. Το δικό σας, το δικό σας. Χαμηλεμένο. Η Σταματίνα τι νόμιζε, ότι διερώτα για το όνομά της μάλλον. Ναι, και το όνομα αυτής. Σταματίνα. Όχι, το δικό σας. Πάντως ήταν πάρα πολύ ωραίο το φόρεμα της. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Πολύ εντυπωσιακή Σταματίνα. Γενικότερα τα φορέματα στα βαφτίσια που φοράνε τα κορίτσια και οι κυρίες είναι top. Είναι top. Καλύτερα από τους γάμους. Έχω προσέξει ότι στα βαφτίσια δίνονται πιο. Και η Μαριέτα, πιο και ωραία. Η Δέσποινα, μπράβο και η μαμά. Η Όλγα. Ναι, ναι, η Μαριέτα γίνει μουσκίδι, γιατί έφυγε ο Πατίτσας με την ομπρέλα μπροστά και έμεινε πίσω η Μαριέτα. Με δηλαδή αποτέλεσμα να κατσαρώσουν λίγο μαλλιά και τέτοια. Καλά, και πόσο πουλιά έχετε εσείς, τι είστε εσείς? Εμείς ή η κάμερα τα. Η κάμερα. Δεν το είδα αυτό. Έφυγε όλο μπροστά. Είναι προφανώ επειδή δεν ήθελε να κάνει δηλώσει και έμεινε πίσω η Μαριέτα για να κάνει δηλώσει κτλ. Άφησε. Δεν το είχε. Πρόσεχε το πράγμα, είναι μόνο σε αυτόν, βλέπει. Είναι απίστευτο. Όχι, τη γυρίζει μετά. Τη γυρίζει που είναι η κάμερα. Έχει κάμερα, γύρω. Δεν τρέπεστε λίγο. Για ξαναδείξτε λίγο, σα παρακαλώ. Να, εδώ βλέπει. Να σου πω κάτι, μπορεί να τη έκανε σκιά και να χαλούσε το μακιγιάζ. Τι σκιά με τόση συνεφιά. Συγγνώμη, είναι πρωτοβουλία. Πηγαίνει λίγο πίσω, σου παρακαλώ, να δούμε λίγο γρήγορα το πλάνο αυτό, γιατί
Να λίγο ακόμα, λίγο ακόμα. Θα σώσω εδώ, μια να, σχέση κοίτα, και ένα γάμο. Κοίτα, θα προχωρήσω στο δώρο. Κερδίστε το Turbo X Tablet PC. Αυτό, εδώ, το Turbo X Tablet PC. Λοιπόν. Κάντε το δικό σας με ένα πάρα πολύ απλό τρόπο. 90 11 51 51 60 και σίγμα κενό. Όνομα τεπώνυμο στο 54 9